Εν μέσω αντιδράσεων εξελίσσεται στο νοσοκομείο Χανίων ο σχεδιασμός για την ίδρυση και λειτουργία απογευματινών χειρουργείων. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος αντιτίθεται στο εγχείρημα που, όπως τονίζει, καταργεί τη δημόσια δωρεάν υγεία και μιλά για έναν πρόχειρο και με κενά σχεδιασμό, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε καν η απαιτούμενη προετοιμασία. Δεν είναι έτοιμο κανένα νοσοκομείο της χώρας από θέμα προσωπικού και ιδιαίτερα νοσηλευτικού προσωπικού, δεν είναι έτοιμο για να ανταποκριθεί όπως πρέπει και με ασφάλεια στα απογευματινά χειρουργεία. Η τρεμούλα του Υπουργού βέβαια είναι να προχωρήσει αυτό το πράγμα όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα θα φανούν από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά λοιπόν στο νόμο του κυρίου Υπουργού, ο οποίος μάλλον είναι εντελώς πρόχειρα φτιαγμένος στο πόδι για τους δικούς τους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα η εξυπηρέτηση των πολιτών σχετικά σε ό,τι αφορά αυτό το νόμο νομίζω ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Μεγάλο αγκάθι αποτελεί, σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, η έλλειψη νοσηλευτών. Ήδη οι κλινικές είναι υποστελεχωμένες και επιπλέον το εφιστάμενο νοσηλευτικό προσωπικό δεν έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση για να πλαισιώσει τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν θα μπορούν και δεν υπάρχει δυνατότητα στο απαιτούμενο προσωπικό για να παρέχονται οι σωστές υπαρχές υγείας στους ασθενείς μας. Όπως επίσης εμείς θέλουμε και επιθυμούμε και επιδιώκουμε και θα επιδιώκουμε για πάντα ένα δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας και όχι ένα σύστημα υγείας επιπληρωμή. Για ένα εγχείρημα καταδικασμένο να αποτύχει, κάνουν λόγο οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων που δηλώνουν πως δεν θα επιτρέψουν τη δημιουργία ασθενών δύο ταχυτήτων με ειδική μεταχείριση σε όσους πληρώνουν για να υποβληθούν σε επέμβαση στα απογευματινά χειρουργεία. Οι άνθρωποι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, έχουν πληρώσει και πληρώνουν και δεν θέλουν ασθενείς δύο ταχυτήτων. Υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας να πηγαίνει αυτός ο οποίος θέλει και έχει τα περισσότερα χρήματα να ξεπερνάει τους άλλους από τη σειρά και όχι μέσα στα νοσοκομεία. Ήδη από ό,τι μάθαμε και είναι πάρα πολύ λυπηρό, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει ζητήσει η διοίκηση του νοσοκομείου να υπάρχει και διαχωρισμός κρεβατιών. Όχι, εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Οι εργαζόμενοι που δηλώνουν πως θα συνεχίσουν να παλεύουν για δημόσια δωρεάν υγεία θέτουν και την παράμετρο του μειωμένου προσωπικού κατά τις απογευματινές βάρδιες. Δεν είναι το ίδιο προσωπικό το πρωί και το ίδιο προσωπικό το απόγευμα. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν ένας ασθενής βγαίνει το πρωί από το χειρουργείο, υπάρχει η υπεύθυνη του τμήματος, υπάρχουν παραπάνω νοσηλευτές που θα τον παραλάβουν, που θα ασχοληθούν, θα πάνε αμέσως να πάρουν τα ζωτικά, που για οτιδήποτε γίνει θα είναι εκεί να δώσουν το παρό. Στην απογευματινή βάρδια, που είναι 2 και 3 άτομα, να προλάβουν να ασχοληθούν με ποιον θα πρωτοασχοληθούν. Χειρουργοί όλων των ειδικοτήτων έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να στελεχώσουν τα απογευματινά χειρουργεία του νοσοκομείου Χανίων, καθώς και 9 στους 10 αναισθησιολόγους. Ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση, αυτές τις μέρες οργανώνεται η γραμματεία. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος των απογευματινών χειρουργείων κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η επέμβαση.